centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Και συνεχίζουμε το θέμα μας της δίκαιης μετάβασης. Εδώ, όπως τη λένε στην Καστοριά, κύριε Μανατίδη, της εντελώς άδικης. Καλή σας ημέρα. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα της έκφρασης, της ευκαιρίας να δείξουμε τον περιφερειακό τρόπο σκέψης μας. Νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον κάναμε ένα βήμα. Για να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς. Κάναμε. Σε αυτό το κομμάτι όντως έγιναν βήματα. Θέλετε να σας πω κάτι? Ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα υπήρχε διαφορετική ανάδραση με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει και από τους εντός εισαγωγικών κοζανίτες, έτσι, για να δείξουμε πλέον, χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε, απλώς για να ξεχωρίσουμε τα μέρη στην κουβέντα μας. Γιατί βλέπω ότι φορείς της Κοζάνης, βουλευτές, εγώ, λέμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη αντιμετώπιση. Και το δίκαιο δεν σημαίνει ισομερή, αλλά μία αντιμετώπιση όλων των μερών, έτσι ώστε η Δυτική Μακεδονία να πάει μπροστά σαν σύνολο. Γι' αυτό λέω ότι η ανάδραση ήταν πολύ υγιής εκ μέρους των φορέων της Κοζάνης. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα που έχουμε κάτι χειροπιαστό πια στα χέρια μας, το θέμα και στην Βουλή συζητήθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Θέλω να μας πείτε αν πραγματικά πιστεύετε ότι έτσι όπως είναι το σχέδιο μπορεί να πάει και εσάς και εμάς την επόμενη μέρα ισότιμα, ισόρροπα για τις δεκαετίες που έρχονται, όχι απλά για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Επομένως, θα συζητήσουμε τώρα όχι για το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά για τη σχέση των υποπεριοχών μέσα στη Δυτική Μακεδονία σε σχέση με το πρόγραμμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Και τον διαχωρισμό σε λιγνητικές ή μη λιγνητικές περιοχές και το τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές και τι όχι. Ο νόμος είναι σαφής, ο οποίος ψηφίστηκε τις προάλλες, μιλάει για ζώνες απολιγνητοποίησης και λέει ότι οι ζώνες απολιγνητοποίησης είναι καταρχήν η νομή ζώνη απολιγνητοποίησης Κοζάνης, ζώνη απολιγνητοποίησης Φλόρινας, ζώνη απολιγνητοποίησης Μεγαλόπολης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Δίκαιο. Αντίστοιχα, δίκαιο είναι και η έκφραση πυρήνες απολιγνητοποίησης, που είναι δηλαδή ένα κομμάτι μέσα στη ζώνη, όπου, μέσα στο νομό Κοζάνης παραδείγματος χάρη, εκεί όπου είναι τα ορυχεία και οι μονάδες παραγωγής ενέργειας. Γιατί αυτοί πραγματικά είναι ακόμα πιο πληττόμενοι. Και αυτό είναι δίκαιο. Εντός από τον Δήμο Βοΐου εννοείται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Ναι. Και αυτό είναι δίκαιο, εντός του ιδίου νομού. Τώρα, από εκεί, γιατί η επίδραση είναι λογικό, δεν αφορά εξίσου όλους. Τώρα, βέβαια συμπτωματικά και οι άλλες περιοχές έχουν σημαντικά ζητήματα, όπως είναι ο κλάδος της Γούνας, για τον οποίο τρέχουμε άλλωστε για να συμβάλλουμε και μάλιστα μαζί και με τους εκπροσώπους του φορέα των εκτροφέων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να δούμε πώς, αν θα προλάβουμε φέτος να πάρουν και τα λεφτά τα οποία περιμένουν οι άνθρωποι, περίπου 3 ευρώ ανά... Όπως τα έχει εξαγγείλει εδώ από τη Δυτική Μακεδονία ο κ. Βορύδης. Αυτό ακριβώς, ναι. Τώρα, ερχόμαστε ξανά στη ζώνη απολιγνητοποίησης, και τώρα μετά έχουμε την ενδοπεριφερειακή προοπτική, δηλαδή την δυνατότητα των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας να τύχουν υποστήριξη, έτσι ώστε να πάμε σε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Και τι είδους υποστήριξη? Γιατί στα σχέδια όλα εμφανίζεται η περιοχή μας ως Δυτική Μακεδονία. Όμως αν ρίξει κάποιος μια ματιά ακόμη και στο ίδιο το σχέδιο, κύριε Μανατίδη, βλέπει ότι και στον χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζονται οι δύο νόμοι. Ναι, κοιτάξτε. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι τελικά θα γίνει, σας το λέω. Για πείτε μου. Και έχω στείλει και μια επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου, είναι το εξής κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει η συγκέντρωση των πόρων να γίνει σε αυτό που λέγονται πυρήνες, όπως το λέει ο νόμος, δηλαδή εκεί που υπάρχουν τα ορυχεία και οι λιγνητικές και οι αείς παραγωγής ενέργειας. Ναι, ναι. Σε ένα επόμενο επίπεδο απλώνει σε όλο το νομό,
απλώνεις όλο το νομό και στο επόμενο επίπεδο αγκαλιάζει και τους άλλους νομούς. Με εθνικά προγράμματα όπως γράφουν εδώ τα δελτία τύπου ή με το ίδιο το σχέδιο. Όχι, θα μπορούσε αυτό να γίνει και με πόρους του ίδιου του προγράμματος. Μα λένε εδώ τα δελτία χθες από το Υπουργείο Ενέργειας, αυτό ακριβώς λένε όμως, ότι δεν είναι συμβατά με τα όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκές αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και μετά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς όμως θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να δούμε πώς πιθανές τέτοιες δυσχέρειες θα τις αντιμετωπίσουμε ενδοπεριφερειακά με άλλους πόρους που έχει η περιοχή. Άρα θα πρέπει να δούμε πέρα από τους περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν οι άλλοι διαθέσιμοι πόροι, παραδείγματος χάρη ένα έργο το οποίο μπορεί να αφορά δύο νομούς και ο ένας να είναι η Κοζάνη, ο νομός Κοζάνης και ο άλλος ο νομός Καστοριάς. Τι πιστεύετε, ότι πρέπει να σταματήσει τα όρια του νομού Καστοριάς γιατί ο νομός, Κοζάνης Κοζάνης είναι ζώνη απολιγνητοποίησης και ο νομός Καστοριάς δεν είναι? Άρα κατά τη γνώμη μου τέτοιου είδους έργα διανομαρχιακού χαρακτήρα ή μεγάλα έργα, ας πούμε στόχευση είναι μέσα από το πρόγραμμα και ο Ε65 που δεν ακουμπάει καθόλου το νομό Κοζάνης και το νομό Φλόρινας, ακουμπάει το νομό Γρεβενών, όμως είναι στόχευσή μας ότι στα πλαίσια και της νέας κατάστασης για τη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει αυτή η οδική σύνδεση να γίνει. Αντίστοιχα, ένα διανομαρχιακό έργο Κοζάνης-Καστοριάς θα πρέπει στη λογική της μετάβασης να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να στηρίζουμε την ανάπτυξη ενός νομού και ο δίπλα να μην αναπτύσσεται σε ένα βαθμό ή να μην μπορεί με τα ίδια ποσοστά να επενδύσει στον τόπο του, κύριε Μαντή. Εδώ υπάρχουν βασικά ζητήματα για διαφορές. Ή ένας νέος αγρότης να μην μπορεί να γίνει στην Καστοριά. Είναι πρακτικά ζητήματα. Ή μια επιχείρηση εκεί να παίρνει τα χρήματα για το μισθό και την ασφάλιση του εργαζομένου στο 100%. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ως Καστοριά αυτά τα. Αυτό ακριβώς. Η άλλη σκέψη μου λοιπόν είναι, πρόταση εννοώ, σε κείμενα τα οποία έχω καταθέσει, είναι ότι θα μπορούσε ένα ποσοστό των πόρων του ιδιωτικού τομέα, παραδείγματος χάρη στο καλάθι που έχουμε για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, ένα ποσοστό 20% παραδείγματος χάρη, να πάει στους δύο νομούς που δεν θεωρούνται ζώνες απολιγνητοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, η πόρη αυτή θα είναι πολύ σημαντική για να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και στους άλλους δύο νομούς. Δηλαδή εννοώ Καστοριά και Γρεβενά. Υπάρχουν τρόποι που η δημιουργική μας φαντασία θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στη συνολική στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση βέβαια στις ζώνες απολιγνητοποίησης και με μεγαλύτερη έμφαση στους πυρήνες, δηλαδή στις λιγνητικές περιοχές που όπως ξέρουμε ξεκινούν από τα Σέρβια και φτάνουν μέχρι τη Φλόρινα. Υπάρχει δημιουργική φαντασία, υπάρχει δημιουργική ασάφεια όμως από την άλλη. Και δεν ξέρω αν αυτό που γράφει το δελτίο τύπου, ότι ο κ. Μουσούλης στις δηλώσεις του χθες είπε ότι θα αναλυθεί μέρημνα με εθνικούς πόρους, γενικά, χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο. Να σας πω κάτι. Για τους μη λιγνητικούς δήμους Καστοριάς και Γρεβενών. Όταν γίνονται, κοιτάξτε, όταν κάτι είναι κανονιστικό, δεν ξεπερνιέται. Όταν όμως αυτό το κανονιστικό δεν ξεπερνιέται και υπάρχει η βασική αρχή της σύγκλησης της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας σαν σύνολο και ότι η Κοζάνη αναπτύσσεται ή η Φλόρινα αναπτύσσονται περισσότερο όσο περισσότερο αναπτύσσεται η Καστοριά και τα Γρεβενά, όταν υπάρχει αυτή η βασική αρχή δηλαδή, τότε να είστε σίγουρος, γι' αυτό μίλησα για δημιουργική φαντασία, ότι θα βρεθεί τρόπος να παντρέψουμε τους πόρους σε αυτή τη στρατηγική που θα πρέπει να συμφωνήσουν. Αυτό για την Ευρωπαϊκή Γιατί όταν κανονιστικά, να το επαναλάβω αυτό, όταν κανονιστικά κάτι δεν επιτρέπεται, σημαίνει ότι και οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες. Άρα είναι πολύ λογικό να ακολουθήσει κανείς. Αυτό ακριβώς λοιπόν που λέτε, κύριε Αμανατίδη, το γνώριζε και το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Σύμβουλη. Γιατί αν το γνωρίζεις, νομίζω ότι κακώς μπλέξαμε και σε αυτή τη συζήτηση με τις προτάσεις, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά κανένα αντίκρισμα. Όπως λέγεται το δελτίο τύπου, είναι ασύμβατες. Το δελτίο τύπου τα λέει, είναι ασύμβατες. Πήγα να πω νωρίτερα ότι σημασία δεν έχει το χρώμα του ευρώ, αλλά το ευρώ. Μάλιστα. Άρα δεν μας νοιάζει αν είναι από το ΕΣΠΑ, άμα είναι από το Εθνικό, άμα είναι από το Περιφερειακό ΕΣΠΑ, άμα είναι από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από τους άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Σημασία έχει ότι θα είναι διαθέσιμοι πόροι
προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Και εκεί η στρατηγική μας, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς των κανονισμών που διέπουν και των διαδικασιών που διέπουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις, να είστε σίγουροι ότι θα βρούμε τον κατάλληλο τρόπο γι' αυτό. Εγώ εμπιστεύομαι και στην Περιφερειακή Αρχή. Η οποία ήθελε όμως τώρα... από το ίδιο το σχέδιο, για να πούμε και τα πράγματα. Η Περιφερειακή Αρχή ήθελε από αυτό το σχέδιο και από αυτή τη χρηματοδότηση των 5 δις να έχουμε ισόρροπα και την Καστοριά και τα Γρεβενά. Το Εθνική Πόρη, το είπε και η κυρία Κοζατσάνη νωρίτερα, η Περιφερειακή Σύμβουλος, το εξήγησε λίγο, είναι ίσως μια δεύτερη γραμμή άμυνας ή διεκδίκησης. Εγώ θα έλεγα να μην αποκλείσετε τίποτε ακόμη. Τα δελτία τύπου έχουν την ισχύ τους, ασφαλώς. Ναι. Και μάλιστα από τα αρμόδια υπουργεία, έτσι, όχι από ασφαλώς, οποιοδήποτε. Ασφαλώς. Ναι. Αλλά κάθε φορά, κάθε τι, μας δίνει και μία εναλλακτική λύση, την οποία θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Αυτό μπορώ να σας πω μέχρι τώρα. Τώρα, και να είστε σίγουροι, επειδή εγώ ξέρω πώς λειτουργεί και ο περιφερειακός σχεδιασμός και η πολύ καλή δουλειά η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα, είναι στην λογική αυτή και μάλιστα. Φανταστείτε, συζήτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο ακόμα και οι βουλευτές του νομού Κοζάνης και εγώ προσωπικά, μιλούμε πλέον για την ανάγκη μιας στήριξης με μια μεθοδολογία όμως περιφερειακής διάστασης. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και μια ευκαιρία αυτή η δυσκολία να ενισχύσει αυτό που πάντα λέμε στο φρασιολόγιο μας και δυσκολεύονται πολλές φορές να το εφαρμόσουν στην πράξη, η περιφερειακή συνείδηση. Τώρα, το σχέδιο αυτό θα φτάσει και στη Βουλή, έτσι δεν είναι, κύριε Αμανατίδη? Θα φτάσει και στη Βουλή. Αυτό το σχέδιο, κοιτάξτε, το Master Plan δεν νομίζω ότι θα φτάσει στη Βουλή. Α, δηλαδή ίσως... δεν θα κληθείτε να ψηφίσετε? Όχι, από όσο ξέρω. Α. Μπορεί να μην ξέρω σωστά όμως, έτσι. Δηλαδή το Master Plan είναι μια στρατηγική, είναι μια ομπρέλα. Ναι. Αμέσως μετά, με βάση και το νόμο που ψηφίστηκε, θα ανατεθούν στο επόμενο διάστημα θα ανατεθούν οι μελέτες, τα πολεοδομικά σχέδια. Ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Υπάρχουν τόσοι όροι που μπερδευόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν από τη ΔΕΗ, θα προκηρυχθούν από τη ΔΕΗ, θα επιβλέπονται από μια ομάδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που έχει γνώση στα ζητήματα τέτοιου σχεδιασμού και μετά εκείνα το προϊόν αυτού του σχεδιασμού που θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, θα δούμε αν θα θεσμοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα ή με νόμο. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Πιθανόν με προεδρικό διάταγμα. Αν το κληθείτε να ψηφίσετε πάντως, αν κληθείτε, λέμε και μια υπόθεση, αν κληθείτε γι' αυτό ακριβώς το σχέδιο, θα ψηφίζατε ναι ή όχι? Εγώ είπα νωρίτερα ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, γιατί τώρα είναι πολύ, θα έλεγα, θεωρητική η ερώτηση. Ναι, και υποθετική μάλλον. Φυσικά, φυσικά. Υποθετική μάλλον, ναι. Εγώ θα ήθελα να κριθώ για αυτά που θα κάνω όταν θα έρθει κάτι συγκεκριμένο μπροστά μου. Μάλιστα. Κύριε Αμανατίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Έχει αξία να ακούμε έναν βουλευτή από το γειτονικό μας νομό, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, και μάλιστα κυβερνητικό. Σας ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας να σήμερα. Είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.